Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του COS TV. 3η 6 Φεβρουαρίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Επίσκεψη αντιπροσωπείας στελεχών του Ιδρύματος Adenauer στον Δήμαρχο της ΚΟ. Με μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Τριανταφύλου «Αλικανασός, η γενέτειρα πατρίδα μου». Χτύπησε κόκκινο το κέφι στην ετήσια χοροσπερίδα των τελειοφύτων του Γέλα Αντιμάχιας. Εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Β' Ελμέδο Δεκανήσου κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μια νοσταλγική ιστορία μιας αγάπης απόλαυσαν οι θεατές από τη σκηνή Β' του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου ΚΟ. Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου για την επικείμενη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φλεβάρη. Με επιτυχία και βραβεύσεις η κοπή πίτα του Σπάρτακου. Φιλικοί αγώνες προετοιμασίας ανάμεσα σε Ασκληπιό, Άτλα Καλύμνου και Τιτάνες Ρόδου. Το Ίδρυμα Adenauer ως ένα δραστήριο πολιτικό ίδρυμα από τη Γερμανία με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα συμβάλλει ενεργά με τις δράσεις του στην επίτευξη της διεθνούς συνεργασίας και συνδιαλλαγής. Στο πλαίσιο των επαφών του Ιδρύματος με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δημοσκό ξεκινά συνεργασία με το εν λόγω Ίδρυμα, το οποίο συνδέεται σε διεθνές επίπεδο με κρατικά και θεσμικά όργανα, κόμματα και εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Ο Δημοσκό μοιράζεται άλλωστε στόχους και κοινές αξίες με τέτοια διεθνή πολιτικά ιδρύματα και επιθυμεί να εμβαθύνει ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή πολιτική, όπως και στο μέλλον της πολιτικής συνεργασίας σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ερχόμαστε από την Αθήνα, από το γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer, που είναι το πιο μεγάλο γερμανικό πολιτικό ίδρυμα και βρίσκεται κοντά στους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι να προετοιμάσουμε την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας Γερμανών βουλευτών του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας και θέλουμε έτσι να έχουμε έναν πρώτο κύκλο επαφών με φορείς του νησιού και κυρίως με εσάς και να κανονίσουμε κάποιες οργανωτικές λεπτομέρειες. Η Κος είναι ένα πολύ αγαπητό και δημοφιλές νησί στους Γερμανούς. Πολλοί Γερμανοί έρχονται εδώ και περνούν τις διακοπές τους. Από την άλλη, σε πολιτικό επίπεδο, η Κος, όπως και άλλα νησιά της Ελλάδος, είναι γνωστά στη Γερμανία λόγω του μεταναστευτικού ζητήματος. Επομένως, ο σκοπός της επίσκεψης, τόσο της δικής μας όσο και των Γερμανών βουλευτών στην συνέχεια, είναι να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων και μια ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, αλλά και να δοθεί ευκαιρία να ενημερωθούν για άλλα θέματα, για άλλους τομείς τους οποίους μπορεί να επικεντρωθεί μια πιο θετική ατζέντα με προσανατολισμό το μέλλον. Αυτά λοιπόν τα θέματα και για τα διαφορετικά, για τα άλλα θέματα θέλουμε να μιλήσουμε για εσάς, για να αποκτήσουμε μια άλλη προοπτική των πραγμάτων, μια διαφορετική προοπτική από την Αθήνα, μιας και βρισκόμαστε τώρα εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την συνάντηση αυτή μαζί σας. Να σας καλωσορίσουμε στο νησί μας, να ευχηθούμε καλή παραμονή. Έχω συναντηθεί ξανά με αντιπροσωπεία του Ιδρύματος, με Γερμανούς βουλευτές. Πραγματικά είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη κουβέντα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η ΚΟΣ στη Γερμανία είναι γνωστή πολύ πριν αναδεχθεί το μεταναστευτικό. Πραγματικά η ΚΟΣ είναι ένας κορυφαίος προορισμός για τους Γερμανούς και έτσι θέλουμε να τον διατηρήσουμε και να τον αναδείξουμε. Θεωρώ ότι ο τόπος μας έχει πάρα πολλά να προσφέρει και σε φυσικές ομορφιές, πολύ το περισσότερο σε ιστορία. Ας μην ξεχνούμε ότι η ΚΟΣ είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς, είναι η γενέτειρα γη του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη και έχει πολλά να πει γι' αυτό στην παγκόσμια κοινότητα. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη ένταση. Διαχρονικά ανατρέχοντας στην ιστορία υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών πολύ μεγαλύτερες ίσως και από αυτές που συμβαίνουν τώρα, άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το ζήσουμε. Η ΚΟΣ είναι ένας τόπος που γεωπολιτικά έχει μια ξεχωριστή θέση,
Είναι ουσιαστικά το πέρασμα ανάμεσα σε δύο ηπείρους, στην Ευρώπη και στην Ασία. Αντιλαμβανόμαστε αυτή την ιδιαιτερότητα και ως κοινωνία αλλά και ως τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι στεκόμαστε με οριμότητα και θα έλεγα και με σοφία απέναντι σε αυτό το ζήτημα και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε πάντα προστατεύοντας και την τοπική κοινωνία αλλά και τα συμφέροντα της τοπικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε όλα τα θέματα που θα θέσουν στην ατζέντα τους οι Γερμανοί βουλευτές και όλα όσα εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι αφορούν την κοινωνία της Γερμανίας αλλά και τους πολιτικούς εκπροσώπους του συγκεκριμένου κράτους και θεωρώ ότι όλο αυτό που έχουμε χτίσει και έχουμε οικοδομήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχιστεί. Τις Ινζελ, ευχαριστούμε είναι σημαντικό, είναι μέρος της αποστολής μας εδώ να συμβάλλουμε στο να γίνει γνωστή πώς να περάσει το μήνυμα ότι πώς είναι ένα μέρος το οποίο έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από ότι το μεταναστευτικό ζήτημα και ότι είναι ένας τόπος φιλόξενος ο οποίος με πολύ χαρά δέχεται ανθρώπους εδώ. Και θέλει να σας ρωτήσει το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ως δημοτικός άρχοντας του νησιού την αντίληψη των ανθρώπων εδώ σε σχέση με το φαινόμενο αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν πάνω από 3.000 άνθρωποι εδώ εγκατεστημένοι αυτή την περίοδο. Πώς βλέπετε, πόσο δεκτική είναι η κάτοικοι της ΚΟΑ απέναντι στο φαινόμενο, πώς το αντιμετωπίζουν? Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Διαχρονικά έχει δεχθεί πληθυσμούς από διάφορες περιοχές. Έχει υποδεχθεί ανθρώπους που ακόμα και στη σύγχρονη ιστορία μας έχουν έρθει από τα απέναντι παράλια τον προηγούμενο αιώνα, δημιούργησαν τις οικογένειές τους εδώ, μεγαλούργησαν εδώ, συνεχίζουν πλέον ως κόοι. Εδώ, άρα, εκώς δεν έχει τίποτα να φοβάται. Εκώς όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί και την ασφάλειά της, ασφάλεια που αφορά στην διαβίωση, στην καθημερινότητα, ασφάλεια σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία της. Η οικονομία της ΚΟΟ έχει ως κύριο πυλώνα τον τουρισμό. Το 95% του παραγόμενου εισοδήματος οφείλεται στον τουρισμό και η αντίληψη που μπορεί να έχει ο επισκέπτης για το μεταναστευτικό, πολλές φορές η διασταυλωμένη ή η λανθασμένη εικόνα που μπορεί να έχει, μπορεί να έχει ολέτριες συνέπειες σε εμάς. Δεν είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία ισορροπημένη που μπορεί σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης να το αντιμετωπίσει πατώντας και κάπου αλλού. Άρα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση η τοπική κοινωνία και είναι όρημη και αποδέχεται ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει όμως πάνω απ' όλα να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά της, να ζει ήρεμα, να ζει με ασφάλεια και η ίδια, αλλά και τα παιδιά της στο μέλλον. In diesem Bereich ist nur in der Flüchtlingsfrage. Ναι, με αφορμή το θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα, η ερώτηση είναι με την απέναντι πλευρά, με την Τουρκία και συγκεκριμένα με την τοπική κοινωνία απέναντι, με την άλλη Καρναισόβολου. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει ακόμα διακίνηση ανθρώπων σε οικονομικό, τουριστικό επίπεδο? Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα? Το κλίμα ανάμεσα στις κοινωνίες είναι άριστο. Άλλωστε, αποτελεί μια πραγματικότητα ότι αυτές οι κοινωνίες δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Όποια διαφορά υπάρχει σε πολιτικό και μόνο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα και οι ίδιες αγωνίες ενώνουν τις δύο κοινωνίες. Από εκεί και πέρα, στην πράξη, υπάρχει μια άριστη συνεργασία και σε πολιτικό επίπεδο της αυτοδιοίκησης εδώ και της απέναντι πλευράς. Συνεργασία η οποία παράγει αποτέλεσμα. Συνεργασία που εμπλέκει και τους οικονομικούς φορείς όπως είναι το επιμελητήριο. Δεν είναι τυχαίο που η ΚΟΣ ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη πύλη εισόδου. Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι διακινούνται εδώ μέσω της πύλης Σέγγεν. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα και θεωρώ ότι αυτά που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και μάλλον από τον Μάρτιο θα αρχίσουν να υλοποιούνται
σε ό,τι αφορά την δυνατότητα της παροχής βίζας στους Τούρκους πολίτες, θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων των δύο περιοχών, αλλά και για μας θα είναι μια θετική πρόκληση για την εστίαση σε μια άλλη κατηγορία του τουριστικού προϊόντος, που θεωρώ ότι πολλά έχει να προσφέρει σε εμάς στην τοπική οικονομία. Άρα, όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε, αλλά αντίθετα υποστηρίζουμε πάντα μέσα από διακριτούς όμως ρόλους του καθενός αυτή την κοινή προσπάθεια των δύο κοινωνιών και των δύο πλευρών σε επίπεδο πολιτικό. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες προκλήσεις προκειμένου η ΚΟΣ να γίνει ένας ακόμα πιο σημαντικός τουριστικός προορισμός και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες που προέρχονται από τον μεγαλύτερο αριθμό των επισκεπτών? Είναι ζήτημα υποδομών, είναι ζήτημα κλινών? Στην ΚΟΣ έχει ξεκινήσει ήδη μία κουβέντα για την φέρουσα ικανότητα του νησιού. Είμαστε ένας προορισμός που δέχεται σχεδόν 1,5 εκατομμύριο επισκεπτών ανά έτος. Ξεκινήσαμε από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες για να ξεπεράσουμε το εκατομμύριο και τα τελευταία χρόνια με την λειτουργία του αεροδρομίου υπάρχει ένας στόχος προς τα πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μας προβληματίζει. Γιατί στόχος δεν είναι να διευρύνουμε την πίτα του αγοραστικού κοινού των επισκεπτών, η οποία είναι έτσι και αλλιώς τεράστια παγκόσμια, αλλά να προχωρήσουμε σε μια ποιοτική αναβάθμιση και των δικών μας παρεχόμενων υπηρεσιών και ευκαιριών που έχει ο κάθε επισκέπτης, αλλά και σε μια ποιοτική αναβάθμιση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, ούτως ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν στην ΚΟ και να έχουν να δώσουν στην τοπική οικονομία, και πολύ περισσότερο να πάρουν και να μεταλαμβαδεύσουν ήδη στη συνέχεια αυτό που θα ζήσουν ως εμπειρία. Άρα, εμάς δεν μας διακατέχει η αγωνία να γίνουμε περισσότερο γνωστοί. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη γνωστοί στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να αποκαταστήσουμε και να αναδείξουμε την παγκοσμιότητα της ΚΟ, γιατί η ΚΟΣ είναι ένα μοναδικό διαμάντι στον παγκόσμιο χάρτη ως η νέα γη του πατέρα της Εθνικής Ιπποκράτη, αλλά και ως ένας τόπος ευλογημένος που έχει τόσα να δείξει, που ελάχιστοι προορισμοί έχουν να δείξουν και φυσικές ομορφιές και κουλτούρα και ιστορία. Τελευταία ερώτηση στο πλαίσιο αυτό που θέσατε με την βελτίωση της τουριστικής εικόνας, της σκόπου του τουριστικού της προϊόντος, αλλά και του θέματος της βιώσιμης ανάπτυξης στο νησιό. Υπάρχει στην ατζέντα, στη συζήτηση και η προοπτική να ανοίξουν και άλλοι πλην του τουρισμού παράγοντες ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας? Μία συζήτηση που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να μην υπάρχει δηλαδή μόνο η επικέντρωση, η εξάρτηση από τον τουρισμό. Θέλω να σας πω ότι πριν γνωρίζει την τουριστική ανάπτυξη ΚΟΣ, ήταν ένας προορισμός όπου άνθιζε κατεξοχήν ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στη δεκαετία του 50 και ως το 1960 είχαμε φτάσει να έχουμε μέχρι και 9 εργοστάσια τοματοπορτού στην ΚΟ και αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και εργοστάσιο παραγωγής ίνου. Στην πορεία μετά την μεταπολίτευση, μετά το 1974 δηλαδή, όταν πλέον και ο παγκόσμιος τουρισμός άνοιγε τα φτερά του και η ΚΟΣ ήταν από τις πρώτες περιοχές που υποδέχθηκε αυτό το τουριστικό ρεύμα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετασχηματιστεί η τοπική οικονομία και να φτάσουμε σε αυτό που σας είπα πριν, το 95% να είναι τουρισμός. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που είχαμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα θέλουμε να το επαναφέρουμε. Δηλαδή, το νησί μας είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έτσι, για την ιστορία, δεν ξέρω πώς θα το πείτε να το μεταφράσετε εσείς. Έχει υποθεί ότι ού θρέψε ΚΟΣ ού Αίγυπτος. Δηλαδή, αυτούς που δεν μπορεί να θρέψει η Αίγυπτος με το δέλτα του
Νείλου κλπ. Μπορεί να κρέψει η εφορικός, έπρεπε κατά την αρχαιότητα που είχε 160.000 πληθυσμό τότε. Τώρα έχουμε 40 περίπου. Για να αντιληφθείτε γιατί μιλάμε. Άρα διαχρονικά οίκος είναι ένας ευλογημένος τόπος. Αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε. Και τώρα γίνεται μια προσπάθεια πολύ πολύ. Για παράδειγμα, το προηγούμενο ραντεβού που είχαμε, προηγούμενη συνάντηση, ήταν με έναν παραγωγικό φορέα του πρωτογενού τομέα. Θέλουμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή με τον τουρισμό, ώστε και να στρέψουμε το βλέμμα και το ενδιαφέρον των κόων προς τον πρωτογενή, αλλά και να δείξουμε στους επισκέπτες ότι όλο αυτό που ζουν και βιώνουν ως εμπειρία και γαστρονομικά κλπ. Περιέχει ένα ισχυρό και αυθεντικό κομμάτι της ΚΟ, της τοπικής παραγωγής. Κύριε Ατζηλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε όλοι οι βουλευτείς. Είμαστε εγώ μαζί. Ναι. Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, με τη συνδρομή της πολεμικής αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν δύο νέες αεροδιακομιδές στα νησιά Κο και Νήσιρο για την άμεση νοσηλεία των ασθενών. Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος SIS-27J μετέφερε ασθενή από την Κο στο Ηράκλειο και ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε ασθενή από την Νήσιρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Αλλάζουμε θέμα. Με μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Τριανταφύλου με τίτλο «Αλικαρνασσός, η γενέτειρα πατρίδα μου», με αυτοβιογραφία του Απόστολου Στά Μάτι Μουζουράκη στην πνευματική εστία της Ιεράς Μητρόπολης Κόου και Νησίρου την περασμένη Κυριακή 4 του Φλεβάρη. Το θέμα του βιβλίου ξυπνά τις μνήμες ενός μικρασιάτη πρόσφυγα από τη ζωή του στην Αλικαρνασσό, την πορεία του στην εξορία και την εγκατάστασή του στην Ιταλοκρατούμενη Κό, την Κρήτη και τελικά στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Σεβαστή πλήρε, κύριε Ναυροζίδη, κυρία Βουκελάτου, κυρία Καταζή, κύριε Αχιλέα Κουτσουράδη, κυρίες και κύριοι, βρεθήκαμε σήμερα μια πολύ όμορφη μέρα για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του αγαπητού φίλου Μιχάλη Τριανταφύλου. Είναι ένα ο Μιχάλης έχει πραγματικά ένα απεριόριστο πάθος για την καταγωγή του, την Αλικαρνασσό, το Πετρούμι, και αυτό φαίνεται και στα βιβλία που έχει γράψει, δεν είναι ένα-δύο. Το τελευταίο βιβλίο, εκτός από την ιστορική του αξία και τη λαογραφική βέβαια, είναι σημαντικό γιατί πραγματικά έχει μια ανθρώπινη πλευρά. Είναι η διήγηση ενός πραγματικού Πετρουμιανού και αυτού λογίου Πετρουμιανού, θα λέγαμε, και εκδότη εφημερίδες. Και αυτό μας μεταφέρει για όσους έτσι επισκέφτονται την γειτονική μας Αλικαρνασσό, στον ελληνικό Μαχαλά, ανατολικά. Πραγματικά, όταν το διαβάσεις, πραγματικά περπατάς και αναγνωρίζεις τα σπίτια και μπαίνεις στο κλίμα της εποχής. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα από λιμάνι σε λιμάνι. Το ξέρουμε πως ήταν ωραία τα νησιά. Κάπου εδώ που ξυλαφούμε, λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά. Ένα ελάχιστο διάστημα για να ξαναμπεί ο σμυρνιός νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Κύριε, βοήθα να θυμηθούμε πώς έγινε τούτο το φωνικό. Να θυμηθούμε για το δόλο, την βιοτέλεια, την απάτη, το στέγνωμα της αγάπης. Κύριε, βοήθα να τα ξεριζώσουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι μερικές φορές ανατρέχουμε στα θλιβερά γεγονότα, όχι με πνεύμα κακίας, μυσαλλοδοξίας και εκδικητικότητας, αλλά για να διδαχτούμε. Στο 2ο με 3ο αιώνα π.Χ. έχουμε μια νομισματική μαρτυρία που ήταν το νόμισμα της Ομόνιας και ήταν οι ίδιοι οι θεοί, ο Ασκληπιός, η Αφροδίτη και έγραφε από πίσω «Αλικαρνασσέων, Φοΐων, Ομόνια». Ευχόμαστε πάντα να ζουν ειρηνικά και να μην έχουμε δυσάρεστες αναμνήσεις.
από Τρίπερα. Αφού την ώρα εκείνη της νύχτας η κίνηση είχε διακοπεί. Επίσης να σημειωθεί ότι τα τραμ της Αθήνας όλα και όλα ήταν με τον αριθμό 3. Πατήσια, 4 Ρούφ, 5 Λάρισα, 6 Αφερνών, 8 Σεπόλια, 9 Πετράλωνα, 10 Βοτανικό, 11 Ιπποκράτους, Κολοκυνθού, 12 Παγκράτη και είχαν αφετηρία τον τίτλο της πλατείας Ομόνιας. Λεωφορεία δεν υπήρχαν στην πόλη, γιατί η εταιρεία Power, όπως λέγανε την ηλεκτρική εταιρεία μεταφορών, είχε σύμβαση με το κράτος και η συγκοινωνία γινόταν μονοπωλιακά με τα ηλεκτρονικά τραμ. Σε αυτά ο οδηγός στεκόταν όχθιος στον εξώστη και οδηγούσε εκτεθειμένος στο κρύο, τη ζέστη, τη σκόνη, τον αέρα και τα ρεύματα. Έξω από τους 4 εξώστες, εμείς οι πιτσιρίκοι, πιασμένοι στις σιδερένιες κανιλόπορτες, παρά το ξύλιασμα των γυμνών χεριών μας, ήμασταν μόνοι μας καρφαλωμένοι στα σκαλοπάτια. Τακτικοί τσαμπατζίδες. Στα κυνηγητά του εισπράκτορα ανεβοκατεβαίναμε από τη μία πόρτα στην άλλη, μόση ταχύτητα κι αν έτρεχε το τραμ. Πολλές φορές μάλιστα ανεβαίναμε και με την πραμάτια του Μητροπολιτή κρεμασμένη στο λαιμό. Το Θεό. Για αυτούς που έχουν πίστη στο Θεό και θάρρος, η ζωή συνεχίζεται και μετά από αυτό που ονομάζουμε θάνατο. Γιατί πάντα υπάρχουν οι δυνατότητες να αφήνουν οι άνθρωποι γερά πατήματα για να μπορούν οι άλλοι να πατούν πάνω σε αυτά και να συνεχίζεται η ζωή. Ευχαριστώ τους συμπεριζητέρους μου που ήρθαν εδώ και όλους σας, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες Αντιδήμαρχοι και κύριε Πρόεδρο του Συλλόγου και επίτιμε Πρόεδρο του Συλλόγου. Ξέρετε όλοι πολύ καλά, αλλά πρέπει να γνωρίσετε και ο κύριος Τριανταφύλου πως ήταν μεγάλος ο αγώνας των κατοίκων της κόπου προέρχονται από τα παράλια τα απέναντι από την γη της Ιωνίας για να γίνει αυτός ο ναός και αγωνίζονται ακόμα για να συμπληρωθούν τα πάντα. Έχουμε τη δυνατότητα εκεί από τα εγγένεια ακόμα του ναού να έχουμε απέναντι ακριβώς από την είσοδο του ναού το μνημείο των αλικαρνασαίων, δηλαδή των μνημείων των μικρασιατών και όλων. Εγώ σήμερα και προσωπικά αυτό αισθάνθηκα, γιατί και εγώ έχω ρίζες στη Μικρασία και όσο και να προσπαθώ να μπω στη θέση αυτών των ανθρώπων δεν μπορώ να καταλάβω τον πόνο και όλες τις συνθήκες αυτές που βίωσαν για να αλλάξουν μια πατρίδα. Ο ξεριζωμός, η λέξη προσφυγιά, η λέξη μια νέα ζωή είναι πολύ δυνατές έννοιες, είναι σημαντικά ανθρώπινα βάρη. Αλλά παρόλα αυτά, γι' αυτό υπάρχετε κι εσείς, για να μας δείχνετε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα ζούμε, να τα βιώνουμε, να τα διαβάζουμε και να τα μεταβιβάζουμε κι εμείς στις επόμενες γενιές. Θα σταθώ μόνο σε αυτό. Να είστε πάντα καλά, να κάνετε αυτό το έργο που κάνετε για να μπορούμε και εμείς να μαθαίνουμε από εσάς. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Μας γεμίσατε όχι μόνο από άποψη κόσμου, αλλά από όλα αυτά τα συναισθήματα που γεμίσατε. Αν ζητήσουν λοιπόν μια συγγνώμη για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, για την γενοκτονία των Ποντίων, για την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων τότε, διότι μιλάμε ακριβώς για το ίδιο γεγονός, με αυτήν τη συγγνώμη, χωρίς να έχουμε διεκδικήσεις ούτε εδαφικές, ούτε ζητάμε πίσω τις περιουσίες των προγόνων μας, δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Αν ζητήσουν λοιπόν αυτήν τη συγγνώμη, τότε θα ηρεμήσουν όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε πριν. Κάτι τελευταίο το οποίο έτσι θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ, αγαπητές συγγραφέα, θα μου επιτρέψετε, στο όνομα της πόλης Αλικαρνασσού, καμιά φορά όταν βρίσκομαι σε τέτοιες παρουσιάσεις, βάζω ονόματα άλλων πόλεων, της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, και τα γεγονότα και οι ιστορίες είναι ακριβώς τα ίδια. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του σημαντικού αυτού πονήματος των 420 σελίδων και βέβαια στους δύο εξαίρετους παρουσιαστές. Το έργο αυτό αποτελεί, με άλλα λόγια, έργα ανάλογης θεματολογίας, παρακαταθήκη μεγάλης αξίας για μας και τις επερχόμενες γενναίες, αφού εμπλουτίζουν τη γνώση και βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας του μικρασιατικού ελληνισμού.
της ιδιαίτερης ευχαρισίας μας στον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας Κόου Νησίρου, κύριο Αναθαναήλ, για την παραχώρηση της αίθουσας. Ως απόγονοι Μικρασιάτες, οφείλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Μιχάλη Τριανταφύλου για το νέο του εγχείρημα, αλλά και να του ευχηθούμε με την ίδια ζέση και συνέπεια να συνεχίσει τη σημαντική του αυτή βιβλιογραφική δημιουργία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Η Αλκανασός σήμερα ονομάζεται Ποντρού και είναι, φαίνεται πτυγό, ένας από τους λόγους που η γιαγιά μου δεν έμεινε στυγό, γιατί δεν άντυχε να βλέπει το σπίτι της απέναντι. Παράκληση είναι, όλοι λίγο πολύ έχουμε φωτογραφίες, χαρτιά, έγγραφα, από εκείνη την εποχή. Εάν αυτές οι φωτογραφίες περάσουν ακόμα λίγα χρόνια, κανείς δεν θα ξέρει ποιοι είναι πάνω στις φωτογραφίες και όλες αυτές οι πληροφορίες θα χαθούν. Πάρτε ένα μολύβι, γράψτε από πίσω, αν θυμάστε ποιοι ήταν στη φωτογραφία ή έστω και ένα μικρό ιστορικό. Αυτό θα είναι, θα δώσει μεγάλη αξία και στη φωτογραφία, αλλά έτσι θα σωθεί και ένα μεγάλο κομμάτι από τη δικιά μας ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ και ελπίζω σύντομα να είμαι πάλι στην πόλη και για τις επόμενες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την ελληνική επικράτεια σε άγνωστο χρόνο επαναπατρίστηκαν από τη Βέρνη της Ελβετίας στις 23 του Γενάρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται για ένα θράψμα λίθινης επιγραφής από την οποία σώζονται αποσπασματικά 5 στίχοι με κύρια ονόματα. Η επιγραφή χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους και φέρεται ότι προέρχεται από το νησί της Κο και ένα θράψμα μαρμάρινου Ιωνικού Κιονόκρανου που χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους με φερόμενη προέλευση την αρχαία αγορά της Κορίνθου. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Άφθονο κέφι και διασκέδαση προσέφεραν στους προσκεκλημένους την ετήσια χοροεσπερίδα τους οι μαθητές και οι μαθήτριες της τρίτης τάξης του Γενικού Λυκείου Αντιμάχιας. Η χοροεσπερίδα διοργανώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην αίθουσα της Κοίμησης της Θεοτόκου με κυρίαρχα στοιχεία τη ζωντάνια, το κέφι και τη διασκέδαση που ξέρουν και χαρίζουν απλόχερα τα νιάτα της περιοχής μας. Να ευχηθώ στα παιδιά καλή δύναμη.
Πιστοποιημένη εκπαίδευση ILS Immediate Life Support με φορέα πιστοποίησης στο ERC διοργανώνεται στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μελών η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Το πιστοποιημένο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ΚΟ από εκπαιδευτές του ERC την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 8.30 το πρωί, έχοντας διάρκεια περίπου 8 ώρες. Το σεμινάριο ILS απευθύνεται στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας που θα κληθούν να εφαρμόσουν ενδονοσοκομιακά τις δεξιότητες του σεμιναρίου στην κλινική πράξη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Με προβολή της αμερικάνικης ταινίας ντοκιμαντέρ Backup Full of Cash, ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κόνη Σύρου και η Β' Ελμέδο Δεκανήσου στέλνει μήνυμα για τις καταστροφικές επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης μέσω του μοντέλου που εφαρμόστηκε στη ΣΥΠΑ και συνδέεται άμεσα με τις επιχειρούμενες αλλαγές στην εκπαίδευση, οι οποίες αφορούν παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Τα μέλη του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας και της Β' Ελμέδο Δεκανήσου τόνισαν πως η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης έχει γενικότερες επιπτώσεις στην κοινωνία και όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, με το κόστος για την εκπαίδευση των παιδιών να εκτινάσεται στα ύψη. Κύριε Λίκου, μια συνδιοργάνωση με την Β' Ελμέ εδώ στον Ορφέ με μια προβολή ταινίας. Να μας πείτε το θέμα που πραγματεύεται συγκεκριμένη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι η Αλεξάνδρα Λίκου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις παρεμβάσεις κινήσεις πυρώσης. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του ΣΕΠΑ και σε συνεργασία με τη Β' Ελμέ. Είναι το ντοκιμαντέρ το A Backpack Full of Cash. Η ταινία θα δείξει, δείχνει βασικά στην πραγματικότητα πώς οι μεταρρυθμίσεις αξιολόγησης
που πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι αντίστοιχο με τον νόμο αξιολόγηση που περνάει, θα προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια μέσα στο δημόσιο σχολείο, ουσιαστικά ιδιωτικοποίησε όλο το σύστημα της εκπαίδευσης και το υποβάθμισε. Θέλουμε, είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με την προσπάθεια της κυβέρνησης αυτή τη φορά να ιδιωτικοποιήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει να κάνει με την υποβάθμιση ολόκληρη της εκπαίδευσης, την υποχρηματοδότηση που δεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Ο νόμος αξιολόγησης έχει προσπαθήσει να περάσει άλλες 3 φορές στο παρελθόν. Γενικότερα, τα τελευταία 35 χρόνια προσπαθούν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει να περάσουν τον νόμο αξιολόγησης, να ιδιωτικοποιήσουν δηλαδή τη δημόσια εκπαίδευση. Από το 2010 με το ΠΑΣΟΚ, μετά πάλι η Νουδού μαζί με το ΠΑΣΟΚ, επί Γαβρόγλου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, το εκπαιδευτικό κίνημα στέκεται σταθερά και υπερασπίζεται την δημοκρατικότητα μέσω συλλόγου διδασκόντων, την παιδαγωγική ελευθερία, υπερασπίζεται τα μορφωτικά δικαιώματα, τα ίσα μορφωτικά δικαιώματα για όλα τα παιδιά και στέκεται ενάντια σε αυτόν τον νόμο αξιολόγηση και γενικότερα στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει αυτή την προβολή ανοιχτά, έχουμε καλέσει και τους γονείς και ολόκληρη την κοινωνία με διάφορες δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας με σκοπό να έρθουν να δουν τι πάει να περάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαπραγματεύσιμο, η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό, οφείλουν όλα τα παιδιά να έχουν ίσα δικαιώματα προς την μόρφωση και να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Το ντοκιμαντέρ δείχνει στην πραγματικότητα τις διαφορετικές κατηγορίες σχολείων, αυτό δηλαδή που ουσιαστικά περνάει θέλει να περάσει ο νόμος αξιολόγησης στο τώρα, την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ σχολεία διαδικτυακά, σχολεία τσάρτερ τα οποία λειτουργούν με χορηγούς, παίρνουν δημόσιο χρήμα, αλλά είναι ιδιωτικά σχολεία και υποβαθμίζεται συνεχώς η χρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολεία που κλείνουν, σχολικές μονάδες που κλείνουν, εκπαιδευτικοί που απολύονται. Με τμήματα με 60 και 70 μαθητές και μαθήτριες μέσα, με ελλείψεις σε προσωπικό, με ελλείψεις σε βασικά πράγματα που χρειάζεται ένα σχολείο. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση, το επιστημονικό κομμάτι της δημόσιας εκπαίδευσης, διότι μέσα στο ντοκιμαντέρ δείχνει πολύ καθαρά πώς η επιστήμη υποβαθμίζεται, γιατί έχει να κάνει με επιχειρηματικά κριτήρια από πίσω. Στα σχολεία τσάρτερ που πολλά από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και σχολεία τα οποία έχουν να κάνουν με το θρησκευτικό κομμάτι, υπάρχουν αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι, δηλαδή μπορεί να χτυπάνε τους μαθητές για να ακολουθήσουν το μάθημα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ίση μορφωτικό δικαίωμα για κάθε παιδί και να υπερασπιστούμε και τα εργασιακά μας δικαιώματα, να μην είμαστε στην επισφάλεια όπως ήμασταν ως αναπληρώτριες όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Κρυαρά, οι αγρότες, οι εκπαιδευτικοί, όλη αυτή την περίοδο είναι στους δρόμους διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, ο καθένας στον κλάδο του. Εσείς, οι εκπαιδευτικοί, τι είναι αυτό το οποίο συνεχίζετε να διεκδικείτε, ειδικά με το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης, αλλά και με τις μόνιμες προσλήψεις που είναι ένα αίτημά σας διαρκείας? Είναι αίτημα διαρκείας, γιατί υπάρχουν και προβλήματα διαρκείας με ευθύνη κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών. Αυτή την περίοδο συντονιζόμαστε με τους αγώνες και των φοιτητών και των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών, αλλά προφανώς και με όλους τους εργαζομένους, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να καταντήσει δηλαδή τη μόρφωση ένα ακριβό εμπόρευμα. Και εμείς αυτό το αίτημα που βάζουμε σε αυτές τις κινητοποίησεις, και αν θέλετε και τη σημερινή εκδήλωση την εντάσσουμε σε αυτές τις κινητοποίησεις, είναι να παρέχεται δωρεάν η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια. Στηρίζουμε τους αγώνες των φοιτητών, οι οποίοι επί ένα μήνα είναι στον δρόμο και διεκδικούν πτυχία με αξία, με δικαιώματα, δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και απαιτούν να μην κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα νομοθετήσει η κυβέρνηση και θέλει να ιδρύσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή η ταινία δίνει ένα έτσι ισχυρό μήνυμα που έχει να κάνει και με το ένα παράδειγμα που ουσιαστικά είναι το θέμα της ταινίας για το ένα πρότυπο της Αμερικής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αμερική προφανώς, και αυτό διαπραγματεύεται η προβολή σημερινή. Όπου λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε η δημόσια εκπαίδευση δέχτηκε ένα κέριο πλήγμα.
όπου ιδρύθηκαν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τότε και στα δημόσια πανεπιστήμια επιβλήθηκαν δίδακτρα ακόμη και σε προπτυχιακό επίπεδο. Και έχουν δίκιο οι φοιτητές που το αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα και οι εκπαιδευτικοί, ότι το επιχείρημα που λέει η κυβέρνηση ότι αν ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμιστούν και τα δημόσια, είναι γελίο επιχείρημα. Γιατί η ζωή δείχνει αυτό το πράγμα. Η ζωή δείχνει ότι τα δημόσια πανεπιστήμια, για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά, θα αναγκαστούν να επιβάλλουν δίδακτρα, γιατί η κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια και η στελέχωση των δημοσίων πανεπιστημίων δεν πάει καθόλου καλά. Κύριε Τσότρε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε οι εκπαιδευτικοί με αυτήν την ταινία που σήμερα προβάλλεται εδώ στον Ορφέα? Καλημέρα. Το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε οι δύο σύλλογοι που από κοινού κάνουμε αυτή τη δράση, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κονησίρου, αλλά και Β' Ελμέδο Δεκανήσου, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και η στάση των δύο συλλόγων είναι ξεκάθαρη. Είμαστε απέναντι και κατά της ιδιωτικοποίησης που επιχειρείται από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει στην δημόσια εκπαίδευση, και έτσι με αυτήν εδώ τη δράση θέλουμε να κάνουμε και ένα άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε καλέσει πέρα από συναδέλφους και γονείς, αλλά και μαθητές της δευτεροβάθμιας, διότι θεωρούμε ότι το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης εκπαίδευσης είναι καθαρά κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλη την ελληνικής οικογένειας. Κατά βάση της ελληνικής οικογένειας, δεν επηρεάζει δηλαδή μόνο εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά το σύνολο της κοινωνίας και τον πυρήνα της που είναι η ελληνική οικογένεια. Το Υπουργείο έχει πάρει την κατεύθυνση αυτή της ιδιωτικοποίησης και νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα δούμε μπροστά μας τις εξελίξεις, όπως αυτές συνέβησαν στην Αμερική, και το θέμα της ταινίας είναι αυτό, πραγματεύεται αυτό το πράγμα, την ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε και να τον κινητοποιήσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, που είναι αυτή της δημόσιας εκπαίδευσης και του δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στον οποίο πιστεύουμε όλοι. Way over who should control public education. Parents, teachers and activists are up against a well-organized coalition headed by business leaders and conservatives. Thank you all. Thanks. A battle is underway over who should control public education. Parents, teachers and activists are up against a well-organized coalition headed by business leaders and conservatives. Thank you all. Thanks. They call themselves education reformers, and many want to privatize America's public schools. Education reform will require changes in laws, rules, and regulations. Most of the time, it's going to require a big political fight. Monopolies do not go quietly into the night. Public schools educate nearly 90% of American students, about 50 million children. Στο αστυνομικό δελτίο, στις 3 του Φεβρουαρίου το απόγευμα συνελήφθη στην ΚΟ από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ηρακλειδών ΚΟ 29χρονος ημεδαπός, ο οποίος αναζητούνταν ως ανυπότακτος. Στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας, με πολύ κόσμο έλαβε χώρα η πρεμιέρα της μουσικής παράστασης από τη σκηνή Β του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου ΚΟ με τίτλο «Η ιστορία μιας αγάπης» το Σάββατο 3 του μήνα στον Πολυχώρο Σφαγείο. Το έργο του Τάκη Τζεβελέκου και σε σκηνοθεσία Χρύσας Ορφανού είναι ουσιαστικά μια περιγραφή του κύκλου του έρωτα και της αγάπης μέσα από γνωστά τραγούδια ελληνικά και ξένα, ερμηνευμένα μουσικά από το πιάνο του Λευτέρη Πουλιού. Στο κατάμεστο Θέατρο του Σφαγείου το παρόν έδωσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΚΟΟ και Νησίρου κύριος Δαθαναήλ, η Έπαρχος Δίνας Βίνου και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη. Τα βέλη του έρωτα. Τίποτα πια δεν ζητώ. Δώσ' μου το χεράκι σου και πες μου αυτή τη μόνη λέξη. Έλα σε μένα και μπέσα με μούτσο και με το σύννεφο άλογο και τ' άστρη χαλινάρι μοίρασε χιλιάδες φιλιά. Αμούρ, τουζούρ! Ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένας τροπουδιά μοναχό πρωτοβολά και μας χαμογέλα. Μα καμπλασκή
σκουρά σαν εσένα που αγαπώ. Συνεχίζει τις προβολές στον κινηματογράφο Ορφέα σήμερα 3η 6 Φεβρουαρίου στις 9.30 το βράδυ με τη δραματική ταινία ενηλικίωσης How to Have Sex. Αλλάζουμε κλίμα. Σύσκεψη των αρμόδιων φορέων πραγματοποιήθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου για την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου. Η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Ιωάννα Λάμπρου, σε δηλώσεις της στο COS TV, ανέφερε πως το Εργατικό Κέντρο μαζί με άλλα σωματεία και ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα πήρε την απόφαση για την απεργία στις 28 του μήνα. Τόνισε πως το κυρίαρχο ζήτημα και μέτωπο έχει να κάνει με την ακρίβεια και το πόσο ακριβώς μεταφράζεται στις τσέπες των εργαζομένων, και αυτό που το Εργατικό Κέντρο διεκδικεί είναι αυξήσεις στους μισθούς και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Ήθελα να πω λίγο πριν τη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τον καλύτερο προγραμματισμό της απεργιακής κινητοποίησης στις 28 του Φλεβάρη.
με σκοπό την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για την διεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αύξηση τους μισθούς. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιείτε σήμερα εδώ στο Εργατικό Κέντρο. Βεβαίως. Καταρχάς, να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, μαζί με άλλα σωματεία, ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, πήρε την απόφαση για την απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Έτσι, όπως είπατε, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το κυρίαρχο δηλαδή ζήτημα και μέτωπο που έχει να κάνει με την ακρίβεια, πώς αυτό μεταφράζεται στις τσέπες των εργαζομένων, γενικότερα του λαού μας. Και βέβαια, αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι να αυξήσει τους μισθούς και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, καλέσαμε αυτή τη σύσκεψη σήμερα με σωματεία και φορείς της περιοχής, όπως ήθιστε να κάνουμε κάθε φορά, ώστε όλοι μαζί, συλλογικά, οργανωμένα, μαζικά, να κάνουμε την καλύτερη οργάνωσή της και την προετοιμασία της. Να εκδράμουμε στους χώρους δουλειάς, να πάμε σε περιοδεία, σε χώρους εργασίας, γενικότερα να υπάρχει ενημέρωση. Αναμένετε να έρθουν σήμερα, έτσι έχουν ενημερωθεί, είναι θετικοί, θα έρθουν, θα συμμετέχουν? Κανονικά θα έπρεπε να έχουν ήδη έρθει εδώ, αυτό περιμένουμε. Άλλωστε, θα δούμε τώρα και την επόμενη στιγμή. Υπήρχαν κάποιες δικαιολογημένες απουσίες που θα τις δούμε. Αν δούμε ότι δεν εκπληρωθεί σήμερα η σύσκεψη αυτή, θα την επαναλάβουμε, ώστε να γίνει πραγματικά αυτό που λέμε, μια συζήτηση με τα σωματεία, με τους φορείς, γιατί ο καθένας, ξέρετε, έχει το δικό του πρόβλημα, έχει τα δικά του ζητήματα, βέβαια, και βέβαια όλα είναι αυτά κοινά. Να μου επιτρέψετε όμως να πω εδώ ότι το ζήτημα της ακρίβειας και της αύξησης του μισθούς, και γιατί πάμε για τις 28 του Φλεβάρι. Πριν κάνα δύο εβδομάδες είχαμε Γενικό Συμβούλιο επάνω η ΓΕΣΕ, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, Πρόεδροι Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων. Και η πρόταση των δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, είπαμε να πάμε για απεργία στις 28 του Φλεβάρι, γιατί πραγματικά τώρα έχει ανάγκη ο κόσμος από αύξηση του εισοδήματος, τώρα είναι που τσακίζει ακρίβεια, τώρα είναι που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος και σε πιάνουν εγκεφαλικό. Άρα τώρα θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και τις διεκδικήσεις που βάζουμε σαν σωματεία, όπως η κατάργηση των έμεσων φόρων, να μπει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, στα βρεφικά γάλατα, στα τρόφιμα. Να ενισχυθεί λοιπόν το εισόδημα με αυξήσεις στους μισθούς. Πάνω σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και η αναγκαιότητα που υπάρχει για τα προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, η ΓΕΣΕ πρότεινε μια απεργία στις 17 του Απρίλη. Κόντρα λοιπόν σε αυτή την ητοπάθεια που θέλει να καλλιεργήσει, αν θέλετε, στο περίμενε να δούμε τι θα μας ξημερώσει, γιατί θα είδατε κι εσείς ότι πριν μια εβδομάδα κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση του κατώτερου μισθού, και εδώ να επισημάνουμε το εξής, ότι η αύξηση του κατώτερου μισθού πλέον αποφασίζεται από τον Υπουργό Εργασίας. Δεν είναι υπόθεση των εργαζομένων όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Με τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, έτσι όπως ονομάστηκε, θα αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση κατά πόσο εγώ θα αυξήσω το μισθό μου και κατά πόσο μπορώ να αντέξω για να επιβιώσω. Και μια κυβέρνηση, μάλιστα, που έχει πάρει ένα σωρό αντεργατικά μέτρα, που λιβανίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι καλύτερο μπορεί να κάνει για τους λίγους, τους έχοντες και τους κατέχοντες. Με στοιχεία που έχουν βγει στην επικαιρότητα για το 2023, 25.500 επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν κερδίσει, και απ' την άλλη ο εργαζόμενος προσπαθεί να ζήσει με τα ψίχουλα. Δεν φτάνουν ούτε για τις 19, έτσι λένε τα στοιχεία, πρώτες ημέρες του μήνα. Τις υπόλοιπες τι θα κάνουμε, θα τρώμε τα πόδια μας ή θα τρώμε τα χέρια μας? Σε αυτό λοιπόν και με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, βλέπετε τώρα και τις πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Είχαμε την Ουκρανία πριν λίγο καιρό, τώρα είναι η Μέση Ανατολή και η Παλαιστίνη. Η κυβέρνηση δίνει τα μπούνια και βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας σε όλο αυτό που γίνεται, εξυπηρετώντας τους νατοικούς ανταγωνισμούς. Υπάρχει δηλαδή μια επικίνδυνη εξέλιξη στην περιοχή μας, και πώς αυτό βέβαια θα μεταφραστεί μετά σε ακρίβεια, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σε όλο αυτό, εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι και εδώ στην ΚΟ θα πρέπει να απαντήσουν, δεν θα πρέπει να το βάλουν κάτω. Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα. Βλέπετε ότι οι αγρότες είναι στον δρόμο απέναντι στη νέα αγροτική πολιτική, κοινή αγροτική πολιτική. Οι φοιτητές είναι στον δρόμο απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι σε άλλους δεν έχουν σταματήσει. Θα πρέπει τώρα βέβαια με απόφαση να βγουν μπροστά να διεκδικήσουν τους μισθούς και τις αυξήσεις που πρέπει να έχει σήμερα κάποιος να μπορεί να επιβιώσει. Άρα αυτό το πλαίσιο έχουμε να συζητήσουμε και πώς καλύτερα θα δράσουμε για να κάνουμε στόχο τη μεγαλύτερη μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση, που να πούμε ότι είναι 28 του Φλεβάρι, θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας 10.30 το πρωί.
Πάμε σε μία ανακοίνωση από τον ΔΔΕΚΟ. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προγραμματίζει ο ΔΔΕΚΟ για αύριο Τετάρτη σε Λινοπότη, Μεσαριά, Άγιο Βασίλειο, Ασκληπείο και στην πόλη της ΚΟ. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και πάμε να δούμε τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις. Χορεσπερίδα διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου COS Fighters το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στο Όνειρο στο Τιγκάκι στις 8 το βράδυ με κοπή βασιλόπιτας και παραδοσιακό γλέντι. Η τιμή πρόσκλησης είναι στα 20 ευρώ και το παιδικό είναι στα 10 ευρώ. Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας των South Fighters στο καφέ Ήλιον στο Τιγκάκι στις 11 το πρωί. Μουσική εκδήλωση διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ήλιο στο Τιγκάκι. Την ετήσια Γενική Συνέλευση και την κοπή της πίτας του θα πραγματοποιήσει το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα ΚΟ στο Ιπποκράτειο Μέλαθρο το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 το πρωί. Την πρώτη συνάντηση της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιήσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ σε συνεργασία με την Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στο χώρο της συναγωγής Χαύρα. Και πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της μέρας με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην ΚΟ βρίσκεται από χθες ο ομοσπονδιακός προπονητής Κυριάκος Καραμπατζάκης, ο οποίος βρέθηκε μάλιστα και στην προπόνηση των Ακαδημιών του Φίβου. Ο κύριος Καραμπατζάκης θα έχει την ευκαιρία στην εβδομάδα που θα μείνει στο νησί μας να παρακολουθήσει όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Συνεχίζονται οι συμμετοχές των ομάδων για το 3ο COS Youth Festival που θα διεξαχθεί στο νησί μας από τις 27 στις 29 Απριλίου. Η οργανωτική ομάδα του COS Youth Festival ανακοίνωσε την συμμετοχή του Ηρακλή Λάρδου και του Απόλλων Καλυθιών. Αναβλήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση των μελών της ΤΕΟΚ Δωδεκανήσου για τον ορισμό των εδρών του Final Four της Δωδεκανήσου που θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Η διοργανώτρια αρχή θα ανακοινώσει και επίσημα τον ορισμό όλων των τελικών φάσεων στα νησάκια της Δωδεκανήσου. Επίσης θα ανακοινωθούν οι έδρες των Final Four σε Κορασίδες, το οποίο πιθανότατα θα διεξαχθεί στην Κάλυμνο, Παμπορασίδες και Παμπέδων, το οποίο πιθανότατα θα διεξαχθεί στην Ρόδο. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Φεβρουαρίου θα οριστούν οι εξαναβολείς αγώνες για τους τρεις ομίλους της Β' κατηγορίας Δωδεκανήσου. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ενημερώνει ότι για την Γ' κατηγορία Δωδεκανήσου η 19η αγωνιστική θα είναι εμβόλυμη για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων των ομάδων της κατηγορίας. Σε οικογενειακό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίθας του Σπάρτακου το πρωί της Κυριακής στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλίου. Ο Σάκης Μπαλαχάνος αναφέρθηκε στις επιτυχίες των αθλητών του Συλλόγου και στη συνέχεια ακολούθησαν βραβεύσεις και απονομές και στους χορηγούς. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του καθηγητή φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο ταεκβοντό Ανδρέα Χριστίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις ειδικές του εμπειρίες, κάνοντας και μία αναφορά στα ωφέλη και στα πλεονεκτήματα του αθλήματος. Μας καλώς ήρθατε και σήμερα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας για το νέο έτος του 2024. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες δράσεις που πρέπει να παρευρεθούμε και εκεί, ιδιαίτερα τόσο η κυρία Έπαρχος όσο και ο πρόεδρος της κοινότητας. Και εδώ η ομάδα χτίζει σεβασμό, ακεραιότητα και γι' αυτό και επιλέγω να συμμετέχω σε αγώνες, αλλά γενικότερα και να είμαι παρόν στις προπονήσεις του Taekwondo, να διακατέχομαι από υπευθυνότητα και να έχω πίστη και όραμα για αυτά που θα μου διδάξουν οι προπονητές μου, οι δάσκαλοι μου. Και γιατί βεβαίως να επιλέξω το Taekwondo, γιατί με το Taekwondo έχουμε θετικές επιδράσεις στον εγκέφαλο, όπου το πρώτο στάδιο είναι η γνωστική φάση και εκεί που αποθηκεύονται οι βασικές αρχές της τεχνικής. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας και ένα παραπάνω με την ιδιότητα της επάρχου. Χαίρομαι γιατί ξέρω τη δουλειά που έχεις κάνει. Και εσύ και η Ειρήνη έχετε δώσει την ψυχή σας. Κάθε μέρα. Για να δημιουργήσετε όλα αυτά τα ωραία, για να δώσετε διέξοδο στα παιδιά μας και για να τους δώσετε και νέους δρόμους. Γιατί μέσα από εσάς βγαίνουν και πρωταθλητές. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Στον κύριο Μπαραχάνο να είναι πάντα δυνατός, γερός, υγεία και παρατήρησα τώρα εκεί πέρα
αυτό εδώ τα 35 χρόνια. Χαμόγελο και όνειρα. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Τα παιδιά είναι η συνέχειά μας. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω 5 παιδιά. Όσοι το γνωρίζουν, αγαπώ τα παιδιά, λατρεύω τα παιδιά. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Και υγεία στον κύριο Παραχάνο και στο φίλο μου τον Νίκο. Θα ξεκινήσω από το Χαλάραβο το Τραμουντανί για ακόμα μια φορά στο Πανελλήνιο Κύπελλο Τεκβοντό. Δεύτερη θέση ο χαράλαμπος μας, ο Δραμουντανής. Πες το. Ναι. Χαράλαμπε! Κόρη μου. Θα καλούσα το χαράλαμπο να έρθει εδώ για να το απονείμουμε μια τιμητική πλακέτα. Εκ μέρους του Δημάρχου θα σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς στα παιδιά. Εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο να μάθατε πολλά πράγματα με τον κύριο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, σας καλωσορίζουμε και εμείς στο νησί με τη σειρά μας. Είναι ένα άθλημα, όπως ακούσαμε όλοι, το οποίο στεκόμαστε στην επιτυχία και εύχομαι πραγματικά να ξεπερνάτε όλα τα βήματα, τα στάδια της αποτυχίας, της απόρριψης, γιατί των τραυματισμών, γιατί είναι όλα στη ζωή. Αλλά η επιτυχία έρχεται στο τέλος. Εύχομαι να συνεχίσετε να προσπαθείτε, να ακούτε τους προπονητές σας και να, κύριε Παραχάνου, να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια σεμινάρια επιμορφωτικού επίπεδου για να μπορούν και τα παιδιά να καλυτερεύουν μέσα από αυτά. Την φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμοι σας. Εσ' όλη την τάξη έχουμε και ένα χαζόνα μέσα μας. Θα ήθελα σήμερα να είναι δίπλα μου. Δεν θέλω να λέω αυτό, να την αγκαλιάσω και να του πω απλά. Γι' αυτό ήσουν ο δάσκαλος, γιατί έπρεπε να βρεις τρόπο. Γι' αυτό είσαι δάσκαλος, για να βρεις τρόπο. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Υστερούμε, το εκπαιδευτικό σύστημα υστερεί. Πρέπει να γίνουν πιο πολλές τάξεις, πιο έμπειροι καθηγητές, να έχουν όραμα, να θέλουν να ασχοληθούν με το παιδί. Εντάξει, και ο καθένας θα βρει τον δρόμο του. Η Ζάνια Κατερίνου. Ειρήνη Ανά 80 τώρα, Γρηγοριά, Διοδώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας, με υγεία, ευτυχία, οικογενειακή γαλήνη και ευημερία. Πολλές επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς και πάντα τέτοιες όμορφες στιγμές και χαρές για όλους μας. Φιλικούς αγώνες προετοιμασίας έδωσαν την περασμένη Κυριακή στη σχολή του Βασίλη Κόστογλου οι αθλητές του Ασκληπιού, που είχαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τον Άτλα Καλύμνου και τους Τιτάνες Ρόδου. Μέσα από δυνατές αναμετρήσεις είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τεχνικές και να δουν σε τι επίπεδο βρίσκονται, εν όψω και των αγώνων που έρχονται με τα παιδιά του Ασκληπιού να προετοιμάζονται για το κύπελλο Θωμαίδης. Ευχαριστούμε που δίνουμε το βήμα να δει ο κόσμος και να ενημερωθεί το τι έγινε χθες.
Εχθές πραγματικά είχαμε δύο συλλόγους φιλοξενούμενους, τον Άτλα Καλύμνου Τομή και τον Κουλιανό και τον Σεΐτη τον Μανώλη από το Τιτάνης Ρόδου. Μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και προπονητή Βασίλη Κόστογλου διοργανώσαμε ένα φιλικό αγωνιστικό πρόγραμμα 2 ώρες εκεί με πολύ μεγάλη ένταση, γιατί τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά υπήρχε μεγάλη ένταση, στα μικρότερα και στα μεσαία ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση. Πολλούς γονείς εκεί, εν ώψη των πρωταθλημάτων που έρχονται μπροστά μας, να ανταλλάξουμε τεχνικές και να τσεκάρουμε παιδιά, αθλητές και αθλήτριες, που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να ξανακάνουμε πάλι αυτό που και θα γίνονται σε τακτά διαστήματα αυτά. Τώρα θα πάμε στην Κάλυμνο, θα πάμε στη Ρόδο, γιατί έρχονται πολλά πρωταθλήματα μπροστά μας και πρέπει να τσεκάρουμε τα παιδιά να δούμε πού βρίσκονται. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι προετοιμασίας αυτό, για να μπορέσουν τα παιδιά να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμα. Ποιος είναι ο πρώτος αγώνας που έρχεται? Ο πρώτος αγώνας που έρχεται είναι το κύπελλο Θωμαΐδης. Και εκεί θα δούμε πόσα παιδιά θα κατέβουμε. Βέβαια, για να γίνει το κύπελλο Θωμαΐδης στην Αθήνα που γίνεται αυτό, είναι υψηλό το επίπεδο. Είναι σχεδόν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις το Taekwondo. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε φιλικά μέσα στην Αθήνα. Θα φύγουμε σε λίγο καιρό ένα αριθμό παιδιών, γύρω στα 10-15 παιδιά, 20, να κάνουμε ένα tour στην Αθήνα σε καλά σχολεία για να μπορέσουμε να πάρουμε εμπειρίες. Και το κάνουμε και συχνά αυτό, το κάναμε και τα Χριστούγεννα δηλαδή. Αλλά θα το ξανακάνουμε πάλι και θα το ξανακάνουμε γιατί υστερούμε από τα φιλικά αγωνιστικά πρωταθλήματα που η κόση είναι πολύ μακριά. Το νησί είναι το οικονομικό θέμα. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω και τον Όμιλο Μίτσι που μας έχει βοηθήσει τα τελευταία 2 χρόνια, 23 και 24. Ευελπιστούμε να γίνουμε και εμείς πολύ πιο καλύτεροι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αποδείξουμε στον Όμιλο ότι τα χρήματα που έδωσε έπιασαν τόπο. Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Συννεφιασμένος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση και όλα τα δελτία ειδήσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας costv.gr. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!